Σταθερή παραμένει μέχρι αυτή τη στιγμή η κατάσταση της υγείας του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου, ο οποίος νοσηλεύεται με κορονοϊό σε μονάδα αυξημένης φροντίδας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός. Στο ίδιο νοσοκομείο νοσηλεύεται και ο Αρχιεπίσκοπος Τυράννων Δυραχείου και Πάσης Αλβανίας Αναστάσιος, ο οποίος και αυτός νοσηλεύεται με κορονοϊό και η κατάσταση της υγείας του είναι καλή. Σε δηλώσεις του στο ITV σχετικά με την κατάσταση της υγείας των δύο ιεραρχών, ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων, κύριος Μάξιμος, υποστήριξε ότι οι ιεράρχες δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη ασυλία απέναντι στον ιό. Σημασία έχει, είπε χαρακτηριστικά, όχι το που κόλλησε ο κύριος Ιερώνυμος, αλλά ότι κόλλησε. Πρέπει, είπε και πάλι, να απευθύνουμε έκκληση ώστε να τηρούν όλοι τα μέτρα και να προφυλάσσονται. Είναι τεράστια η ευθύνη, είπε ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων, να προστατεύσουμε τους άλλους ανθρώπους. Ενώ κατέληξε λέγοντας ότι προσευχόμαστε για να επανέλθουν και οι δύο ιεράρχες υγιείς στα ποιμνιά τους. Δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερη ασυλία με κάποιον ιδιαίτερο τρόπο εμείς να μην κολλάμε τον κορονοϊό. Είμαστε όπως όλοι οι άνθρωποι και αυτό σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή αν έρθουμε σε επαφή με τον ιό ότι μπορεί να το κολλήσουμε. Αυτό φαίνεται ότι συνέβη και με τον Αρχιεπίσκοπο. Δεν γνωρίζουμε που έγινε αυτό το πράγμα διότι την ημέρα της Συνόδου πέρασαν αρκετές μέρες για να βγει θετικός. Μπορεί να ήταν στη Σύνοδο, μπορεί να ήταν κάπου αλλού. Από ό,τι ακούσαμε και από ό,τι υπόθηκε, μάλλον αυτό έγινε το Σαββατοκύριακο, αλλά δεν μπορεί κανείς να είναι και 100% βέβαιος. Όμως σημασία δεν έχει τόσο το που κόλλησε, σημασία έχει ότι κόλλησε. Και αυτό σημαίνει ότι όλοι μας πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, όπως δεν πάψαμε να λέμε και να ειδοποιούμε και να προειδοποιούμε όλους τους ανθρώπους, όλους τους πιστούς και όλους τους ανθρώπους καλής θελήσεως, όλους αυτούς τους μήνες που έχει εισκύψει αυτή η πανδημία. Με αυτό λοιπόν κάνουμε μια έκκληση και πάλι δραματική έκκληση να είμαστε όλοι προσεκτικοί, να φυλάσσουμε όλοι τα μέτρα, ανεξαιρέτως, είτε είμαστε κληρικοί είτε είμαστε λαϊκοί και να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι είναι τεράστια η ευθύνη που έχουμε να προστατεύσουμε τη ζωή των άλλων ανθρώπων. Όσο περισσότερο προσέχουμε, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχουμε να προστατεύσουμε και τον εαυτό μας, αλλά ιδιαιτέρως τους άλλους ανθρώπους. Να μην φορτώσουμε τη συνείδησή μας με το βάρος ότι γίναμε η αιτία να αρρωστήσουν άλλοι άνθρωποι. Αυτό πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη και είναι μια δραματική αίτηση στην οποία πρέπει να την ακούσουν και να την ενστερνιστούν όλοι ανεξαιρέτως. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον Αρχιεπίσκοπο, τα νέα είναι ότι γίνεται φαρμακευτική αλλαγή, ότι είναι σταθερή η κατάσταση της υγείας, ότι έχει λίγο πυρετό αλλά αντιμετωπίζεται ιατρικά όπως πρέπει. Γνωρίζουμε ότι είναι σε καλά χέρια, γνωρίζουμε ότι είναι σε ένα νοσοκομείο που έχει εξειδικευτεί όλο αυτό το καιρό στην αντιμετώπιση του κορονοϊού και των συμπτωμάτων. Και κάνουμε την προσευχή μας και ευχόμαστε και προσευχόμαστε ο πνευματικός μας πατέρας να έχει υγεία, να έχει δύναμη, να επανέλθει σύντομα, διότι τον χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε φωνές σύνεσης, πραότητας, φωνές οι οποίες θα κρατήσουν την ισορροπία και θα δώσουν ένα λογικό στίγμα, αλλά και ένα στίγμα πίστεως και ελπίδας. Πιστεύουμε στο Θεό, ελπίζουμε στο Θεό, προσευχόμαστε στο Θεό να του δώσει γρήγορα υγεία, όπως επίσης προσευχόμαστε να δώσει υγεία και σε όλους τους ανθρώπους που νοσούν, αλλά να δώσει και κουράγιο σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του αγώνα, δηλαδή στους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό και όλους τους εργαζομένους των δομών υγείας, διότι τώρα τους χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ. Κύριε Μάξιμε, στο ίδιο νοσοκομείο νοσηλεύεται και ο Αναστάσιος. Επίσης μια πολύ μεγάλη προσοχή. Ότι και από εκεί τα νέα είναι καλά, ότι το παλεύει με πολλές ελπίδες και ευχόμαστε και προσευχόμαστε για τη μεγάλη αυτή προσωπικότητα της Ορθοδοξίας επίσης να αναρρώσει γρήγορα, διότι είναι πολύ σημαντική η παρουσία και του Αρχιεπισκόπου μας, αλλά και του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας. Είναι άνθρωποι με τεράστια εμπειρία, είναι άνθρωποι που σε τέτοιες δύσκολες συνθήκες και για τα κοινωνικά και για τα θέματα τα οποία απασχολούν την καθημερινή ζωή των ανθρώπων, αλλά και για τα θέματα της Εκκλησίας, χρειαζόμαστε τέτοιες φωνές που έχουν σύνεση και τεράστια εμπειρία. Σας ευχαριστώ θερμά, σεβασμιότατε. Εγώ σας ευχαριστώ. Να προσέχετε όλοι, να κάνουμε αυτό το οποίο αναλογεί σε εμάς όλοι μας και μετά θα έχουμε και την ευλογία και την προστασία του Θεού και όλων των Αγίων.